Στο προχθεσινά μου βίντεο, όπου η Σαύρα μου πήρε 3090 Founders Edition. Αυτή η Σαύρα εκεί πέρα που κοιμότανε μέχρι να ξυπνήσει. Μην μου την πάρεις πίσω. Έχω κάνει ήδη ένα λαθάκι, μην μου την πάρεις πίσω μόνο. Σε περίπτωση αν δεν έχεις δει αυτό το βιντεάκι που καθαρίζω το PC, κάνω install 3090 και λέω ευχαριστώ στον Stevie, να πας να το δεις. Αλλά έκανα ένα τεράστιο λάθος, το οποίο μπορεί να μου κοστίσει το PC ή την 3090 ή μερικά FPS σε μερικά games. Μπορεί γι' αυτό τα benchmarks να είχαν πολύ μικρή διαφορά. Και ποιο είναι το τεράστιο λάθος που έκανες ρε Αξιλούκο με την 3090? Μπορώ ότι δεν σας είπα να αφήσετε like πρώτο, γι' αυτό να αφήσετε like σε αυτό το βίντεο. Hey, 38 στα trending, ευχαριστώ πολύ. Να πας να αφήσεις like και εδώ. Έτσι πας εδώ, πας like. Μερικοί στα σχόλια μου είπατε ότι την έχω ενώσει λάθος στο power supply. Γενικά είχα μία φάση στο βίντεο όπου είχαμε τα καλώδια και είχα απορία πώς να ενώσω το power τώρα σε σχετικά με την 3080. Καλά, η 3080 ήθελε περισσότερη δύναμη. Τι φάση? Ας τα ενώσουμε. Είναι τόσο σπαστικά αυτά εδώ πέρα, αλλά για κάποιο λόγο δεν εμπιστεύουμε. Μερικοί μου αφήσετε σχόλια και στέλνετε στο Instagram Αξιλούκο, τα κάνεις σκαντά, θα καεί το PC σου. Και έχω βρει και αυτό το link, το οποίο λέει πώς είναι ο σωστός τρόπος να ενώσεις την 3090, 3080, 3070 ή γενικά κάρτα που θα τρώει πάρα πολύ ρεύμα. Σε δικιά μας περίπτωση, τι κάναμε? Κάναμε ουσιαστικά αυτό εδώ. Πήραμε ένα καλώδιο από το power supply, το οποίο χωριζόταν σε δύο και το βάλαμε μέσα. Το τι έπρεπε να κάνουμε είναι αυτό εδώ. Μιας και είχα δύο καλώδια τα οποία χωριζόταν σε τέσσερα, έπρεπε να πιάσω τα δύο κύρια καλώδια και να τα κάνω ακόμη πιο άσχημα. Καλά, αυτό εδώ πέρα άστο να πάει. Δεν ξέρω, μακάρι δεν μου τύχει ποτέ. Σε αυτή τη στιγμή πρέπει να τα βγάλω, να τα ξενώσω και να το ενώσω. Και πάρει ένα shutdown. Επίσης, παιδιά, ευχαριστώ για τα καταπληκτικά τα σχόλια για τις κάλτσες μου. Αν το λες κάλτσες αυτό το πράγμα στο προηγούμενο βίντεο. Εν τω μεταξύ, δες, το ξεσκονίσαμε πριν 4 μέρες. Και έχει ήδη σκόνη, ρε φίλε. Αν είναι δυνατόν, ρε. Έχετε να προτείνετε τίποτα, ρε παιδιά, στα σχόλια πώς να παλεύω με την σκόνη, ξέρω εγώ. Είναι ο κύριος μου εχθρός η σκόνη. Πάλι καλά που δεν έχω αλλεργία, από όσο ξέρω, σε σκόνη. Anyway, θα πρέπει να βγάλουμε όλα αυτά εδώ πέρα. Το VR δεν το ξεσκόνησα, παιδιά, μετά το βίντεο. Με συγχωρείτε. Θα το κάνουμε όταν τελειώσω εδώ πέρα. Να σβήσουμε το power supply. Καλό είναι γενικά να κρατήσει και αυτό για περίπου 30 δευτερόλεπτα για να βγάλει ό,τι ρεύμα έχει μέσα του το PC. Να γλιτώσεις μερικά ατυχήματα. Καλό θα κάνει. Δεν νομίζω να πρέπει να τα... Κάτσε να δοκιμάσω, ρε. Μπορεί να μην χρειαστεί. Ωραία, δεν χρειάζεται να τραβήξω να βγάλω κανένα καλώδιο. Επίσης, να δείξω τι ανακάλυψα με την 3090. Είχα πει πως δεν έχει RGB σε 3090 η Founder. Αλλά, oh boy, έκανα λάθος. Θα πρέπει να ξαναβγάλω όλο έξω, να το φυσήξω, να φύγουν όλα μικρά κομματάκια του γυαλιού. Ξέρεις, τι μόνο θετικό ότι θα βγει content από αυτό. Θα πάρω άλλο γυαλί, προφανώς, ναι. Αλλά θα βγει και content. Ναι. Θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερα. Προς το παρόν είναι λίγο χειρότερα. Τώρα που το καθαρίσαμε ξανά έξω για να φύγει ό,τι μικρό κομματάκι, ελπίζω δεν θα είναι πρόβλημα. Ώρα να τα καθαρίσουμε όλα αυτά. Ποια είναι η φάση? Είναι να μην σκίσω και τα χέρια μου σε αυτή τη φάση. Και κάπως τώρα πρέπει να το βάλω. Δεν ξέρω πώς θα το βάλω όλο αυτό μέσα στη σακούλα. Δεν μπαίνει όλο στη σακούλα αυτό, ρε, ολόκληρο. Είναι κάπως satisfying αυτό. Αλλά ξέροντας ότι έχω σπάσει ένα γυαλί από PC, δεν είναι τόσο satisfying. Δεν ξέρω if you get me or not. Ωρε μάνα μου. Πω, δεν είναι καθόλου καλή ιδέα αυτή, ρε. Έχω γεμίσει μικρά κομματάκια πάνω μου. Το κακό, θα τα βρίσκω αυτά για ένα μήνα και. Τελευταίο step. Πριν επιστρέψουμε στο θέμα
για τον οποίο ξεκίνησε αυτό το βίντεο. Τώρα που τα καθαρίσαμε και είναι όμορφα και ωραία, εκτός από το ότι δεν υπάρχει ελί στο PC αυτή τη στιγμή, αλλά μου έρχεται ήδη άλλο. Ευχαριστώ Corsair και Bionic που με προσέχουν. Τι θέμα έχουμε εδώ? Όπως βλέπεις, ένα καλώδιο που χωρίζεται σε 8 πινάκια. Και άμα να ακολουθήσουμε το diagram που έδειχνε η Nvidia και τα σχόλια, τώρα που το λες, θέτε εσείς σε 2-3 για το γυαλί που είπατε άλλαξε το γιατί θα καεί κάθε. Είδες πόσο το πληρώσει. Hey, κανονικά πρέπει να το ενώσεις με δύο ξεχωριστά καλώδια από το power supply και όχι έτσι όπως το έκανα εγώ, και αυτό θα γίνει ακόμη πιο άσχημο από ό,τι είναι τώρα, αλλά τουλάχιστον δεν θα έχουμε φόβο ότι θα μπορεί να καεί η κάρτα γραφικών ή ότι θα χάνουμε extra performance. Το μόνο πράγμα που ξέχασα είναι να τρέξω benchmark με το που το είχαμε με ένα καλώδιο, να δούμε πόσα watt τραβάει και πόσα FPS έχει. Γιατί υποτίθεται το ένα καλώδιο δίνει μέχρι 250 watt, και ενώ η κάρτα γραφικών μπορεί να τραβάει μέχρι και 450 ή 30 είναι συγκεκριμένη. So, όταν είχαμε ένα καλώδιο, υπερφαντώνει το καλώδιο και μπορούσε να γίνει κάποιο κακό, συν ότι δεν έπαιρνε full το ρεμα. Ναι, αυτό δεν είναι καθόλου, εκτός εάν τα περάσω κάπως από κάτω εδώ. A few inches later. Το καλύτερο που καταφέρω να κάνω είναι να τα φέρω λίγο εδώ και εκεί μέσα και να μην εξέχουν τόσο πολύ, αλλά νομίζω η καλύτερη λύση είναι custom cable ή μπορεί να έχω ειδικό καλώδιο στο power supply box που μου ήρθε, αλλά δεν μπορώ και να το βγάλω τώρα. Για τώρα θα το κλείσουμε έτσι και να πάμε να το ενώσουμε πίσω και να δείξω κάτι άλλο που έχω ανακαλύψει. Κάτσε. Να το ενώσουμε πίσω. Να το ανάψουμε. Και το άλλο που έχω ανακαλύψει, ότι η 3090, παιδιά, έχει RGB. Μπορεί να φαίνεται αυτή τη στιγμή άσπρη γραμμούλα εκεί πέρα. Αυτό εδώ μένει πάντα άσπρο. Αλλά μέσα στο software της Corsair, το IQ, το οποίο ελέγχει όλα τα RGB φανάκια, το cooling εδώ πέρα, τα RAMs, υπάρχει να ρυθμίζεις το RGB της 30, που δεν ήξερα καν ότι υπάρχει. Αυτό είναι συν 10 FPS, έτσι. Να, εδώ στο IQ μπορείς να πας και να αλλάζεις τα lighting effects, το lighting effect 2, το cooling, να δεις θερμοκρασίες και RPMs. Κοίτα τι μαθαίνεις κάθε μέρα, ρε φίλε. Ωραία, για σήμερα θα μείνει έτσι. Αύριο θα μου έρθει καινούριο τζάμι μπροστά. Μέχρι τότε θα μείνει έτσι, λίγο περισσότερο αέρα. Θέλω να δούμε τώρα σε θέμα watts εδώ πέρα. Θα 107, 105. Και αν βάλουμε στα graphics και πατήσουμε start benchmark πάλι στο Forza Horizon, νομίζω ήδη ακούω coil whining που δεν το άκουγα την προηγούμενη φορά. Δεν είναι απαραίτητα κακό, απλά ξέρεις ότι τραβάει full δύναμη και αυτή τη στιγμή είμαστε στα 260 watt. Η αλήθεια λέγεται το περισσότερο watt που είχα δει ήταν στο Overwatch 320. Στο Forza δεν θυμάμαι πόσο watts είχαμε. Και να πω την αλήθεια, δεν βλέπω διαφορά. Είμαστε στα 293 watt, πάλι πάνω κάτω στα 100 FPS. Θεωρητικά απλά σου προτείνουν να τα ενώσεις και τα δύο καλώδια και όχι ένα που να χωρίζεται, για να έχεις πιο stable σύστημα και πιο stable FPS σε μερικά games που μπορεί να μην το συμπαθήσουν με ένα καλώδιο παρά δύο. Ωραία, δεν θυμάμαι καθόλου τα FPS που είχαμε προηγουμένως. Μπορείτε να μου πείτε εσείς που είδατε το προηγούμενο βίντεο. Όχι πως δεν το έχω δει εγώ, αλλά τέλος πάντων, εσείς το είδατε πιο πρόσφατα, αυτό εννοώ. Το Overwatch 2 είναι στα 350-340 watts. Τόσο τραβούσε και με το μονό καλώδιο. So yeah, αυτά είναι τα αποτελέσματα αυτού του τεστ, μείον ότι έχουμε χαλάσει το τζάμι.